βιβλίο του δημοσιογράφου Νίκου Αγγελίδη με τίτλο «Θα νικήσουμε το ημερολόγιο του αγώνα κόντρα στο μαύρο τη ΕΡΤ» πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα. Για την Ένωσή μας, το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν απλά ένα χτύπημα που έφυγε μόνο τα συντεχνιακά μας συμφέροντα. Δεν ήταν ότι οι περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι σε μια νύχτα πετάχτηκαν στον δρόμο και έμειναν χωρίς δουλειά. Για μας, το μαύρο στην ΕΡΤ ήταν ένα χτύπημα στη δημοκρατία, στην ελευθερία έκφραση, στον πλουραλισμό. Το μαύρο στην ΕΡΤ, όπως και κάθε βίαιο μαύρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ένα χτύπημα στη δημοσιογραφική ανεξαρτησία, στην εργασιακή αξιοπρέπεια, στο δικαίωμα του πολίτη να ενημερώνεται. Εξαιτίας του αγώνα που έδωσαν μία κούφτα εργαζόμενοι, έναν αγώνα που φαινόταν από την αρχή χαμένο. Έκαναν κανονικό αντάρτικο κόντρα στο αδύνατο. Ήταν ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι τους υποστήριξε και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Και αυτό τους έδινε κουράγιο, σας έδινε κουράγιο. Πιστεύω πως είναι ένα ιστορικό παράδειγμα προς μίμηση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο πολιτισμού λογοτεχνική γωνιά στη Λάρισα και την διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Τρέας, Ελλάδος και Εύβοιας και υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.